Υπητέθηκαν στις διαταγές του αφέτη και δόθηκε η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας, όπου 6-8 ετής και άνω θα διεκδικήσουν το έπαθλο γορτινίας στην απόσταση των 1.400 μέτρων και ο Άντζελο βγαίνει στο κεφάλι και θα οδηγεί στην κούρσα. Άντζελο είναι επικεφαλής και οδηγεί ο Θρύλος και ο Αλπ Μαρίτιν περνάνε στη δεύτερη και τρίτη θέση σε καταδίωξη του πρωτοπόρου. Πικορόκο, Χιλ Ινβέιντερ, στην τελευταία θέση ο Κιλοσκάλι. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ύψος των 1.200 μέτρων με τον Άντζελο να είναι στην πρωτοπορία και ο Θρύλος είναι στην δεύτερη θέση. Άντζελο και Θρύλος έχουν ξεφύγει του Alp Maritim που είναι στην τρίτη θέση. Λίγο πιο πίσω είναι ο Hill Invader μαζί με τον Pico Rocco. Στο ύψος των 700 μέτρων, Άντζελο από μέσα, Θρύλος από την εξωτερική. Άντζελο και Θρύλος οι δύο πρώτοι. Φτάσαμε και στο ύψος των 600 μέτρων με τον Άντζελο από την εσωτερική να προηγείται ο Θρύλος πολύ κοντά του. Συγκαλπάζουν πλέον οι δύο πρώτοι. Άντζελο και Θρύλος θέλουν να ξεφύγουνε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Άντζελο και Θρύλος. Alp Maritim λίγο πιο πίσω. Ο Άντζελο από μέσα, ο Θρύλος από την εξωτερική. Πάμε για τα τελευταία 200 μέτρα της διαδρομής. Ο Θρύλος τώρα ελάφρα προηγείται. Άντζελο από μέσα στη δεύτερη θέση. Θρύλος και Άντζελο, Alp Maritim λίγο πιο πίσω. Ο Θρύλος θέλει να ξεφύγει. Θρύλος και Άντζελο έρχεται δυνατά ο Hill Invader. Θρύλος θα πάρει την νίκη, ο Hill Invader με δυνάμει στη δεύτερη θέση. Άντζελο στην τρίτη, Alp Maritim στην τέταρτη θέση.